Pá, mas olha, quando achar que esse mano sabe é que se me para engano, que a mais retece, é fiquei quieto, que a noiva ver a gente assim, tendo como uma penda, que até roupa é que se, põe na que se me afetar ovos. Não é, pisses, da bota para uma pulsa na andava sem melhor, ou tem para uma na, que a Alexa me, talvez se mata o pecado, e a mini para que engane, mas é só speedy. Θα σας δείξω επίσης καινούργια πράγματα που μπορείς να βρεις δαμέ. Ένα καινούργιο τρόπο που μπορείς να φύγεις από το σπίτι με το αυτοκίνητο. Και ένα καινούργιο πασχαλινό αυγό σαν τη Σλεντρίνα, όμως κάποια γυναίκα άλλη. Πάμε με το Master Photoshop μου να δούμε τα καινούργια πράγματα. Πάμε. Από αυτό το ρυθμό του παιχνιδιού μπορούμε να βρούμε ένα ωραίο σημείωμα που την κάνει που μας λέει ότι έχει φύγει. Έχουμε όλο το σπίτι δικό μας. Πάμε. Δείτε το όροφο, δηλαδή πάνω. Πρέπει να βρείτε ένα κλειδί και τότε θα ανοίξετε την πόρτα για τον τέταρτο. Τα μέρη πρέπει να προσέχετε επειδή εκεί μέσα υπάρχει μια ράχνη. Υπάρχουν νομίζω 4 τρόποι για να το νικήσετε. Δηλαδή ο τέταρτος τρόπος είναι το πως θα έρθω σε μισή. Το πράγμα που μπορείτε με κάποιον τρόπο να σκοτώσετε την αράχνη είναι με το σφυρί, αλλά αυτό δεν είναι σίγουρο. Ας πρώτα πάμε για το πρώτο, επειδή αυτό ήταν το τέλος. Το πρώτο είναι να πιάσουμε το κρέας και όσο γίνεται πιο γρήγορα να πάμε και να το βάλουμε δαμέ. Η αράχνη θα πάει εκεί να το φάμε, να το φάει και έχουμε 10 λεπτά για να φύγουμε. Το τρίτο αντικείμενο μπορούμε να το σκοτώσουμε με το όπλο. Γι' αυτό έχουμε σφαίρες δάμε. Όμως τούτο είναι πολύ επικίνδυνο. Επειδή είναι πολύ δύσκολο να το στοχεύσεις, όμως μπορείς να το σκοτώσεις. Και το τρίτο πάμε, με αυτό το πάμε μπορούμε να προσπαθήσουμε να στοχεύσουμε ακριβώς στο κόκκινο κουμπί. Στοχεύσουμε στο κόκκινο κουμπί και τότε θα κλειδωθεί μέσα. Και μπορούμε να πιάσουμε το αντικείμενό μας και να φύγουμε. Με το καινούργιο πασχαλινό αυγό που εμφανίστηκε σε αυτό το παιχνίδι είναι αυτό το μέρος. Στην αρχή προσπαθούμε να κάνουμε τον να πέσει με κάτι φορές κολλά και να τον ενεργοποιήσουμε. Τώρα ανοίγει το δεύτερο μυστικό δωμάτιο και εδώ με βρίσκουμε την αράχνη, το κλουβί, πιάνο και κάποιο μέρος. Αυτά είναι μέρη που τη Σλεντρίνα, ένα παιχνίδι που έχει ο δημιουργός όλο. Και τώρα πρέπει να βρούμε το βιβλίο και απλά το βάζουμε.
Και αυτή είναι η γιαγιά που εμφανίζεται στα παιχνίδια της Λεντρίνας. Δεν θα γίνει τίποτα, δεν μας κάνει τίποτα. Απλά υπάρχει. Ενώ ούτε το τέλος δεν αλλάζει όπως η Σλεντρίνα. Πριν εμφανίζεται το τέλος, όταν βγείτε από την πόρτα, τότε θα δείτε την Γκάνι να αγκαλιάζει το αρκουδάκι και αυτή να εμφανίζεται πίσω. Ενώ η άλλη γκρά δεν γίνεται τίποτα μαζί της. Αν μπορεί και στο επόμενο version να το αλλάξουν, αφού η Σλεντρίνα στις αρχές έκανε μόνο την παράστασή του, μετά άρχισε να εμφανίζεται. Αλλά ποιος ξέρει. Που εμφανίζεται τώρα. Να δούμε τη Σλεντρίνα. Δηλαδή το αρκουδάκι να είναι κάτω, η Σλεντρίνα πίσω και η Γκράνι στα αριστερά, ότι έχει επιστρέψει. Ναι, και εμφανίζεται τέτοιο παρά από το end. Και τη Γκράνι εμφανίζεται μπροστά. Τώρα να σε δείξω το τέλος με το αυτοκίνητο. Να πέρασε μισή ώρα και μάζεψα τα αντικείμενα για να φτιάξουμε το αυτοκίνητο. Τώρα να δείτε χωρίς το stop cutter τι χρειάζεται. Ναι, όποιος δεν κατάλαβε και να το αστείο όμως τον γκάζι θα έκαγε αν του πυροβολήσεις. Κλείνουμε το μπαγκάζ, κάνουμε τα κλειδιά, ναι και αυτό κλείνουμε, μπαίνουμε μέσα και πατάμε start. Πάμε πίσω και μετά μπροστά και πρέπει να το κάνουμε αυτό 3 φορές. Και όπως αναφέρουμε έτσι. Και τελευταία. Αν παίζαμε όμως με την Γκάνι, θα βλέπουμε ότι η Γκάνι θα στεκόταν εκεί και θα μας έβλεπε. Τώρα το παιχνίδι επίσης το είχα περάσει ούλο. Δηλαδή ενεργοποίησα τη Σλεντρίνα και τη γιαγιά της. Και δεν βλέπουμε καμιά αλλαγή. Όσο για το παιχνίδι, τι να πω, μου άρεσε πολύ που βάλανε επιτέλους ενημέρωση για το μετά από 2 μήνες, μπορεί και παραπάνω. Μπορεί να κάνουν τόση ώρα επειδή είναι καλοκαίρι και σαν να βαριούντουσαν λίγο και τέτοια, επειδή η ενημέρωση που έχουν κάνει δεν είναι και τόση μεγάλη για να χρειάσουν 2 μήνες. Επίσης όσο έπαιζα σκεφτήκα πως μπορεί να έχει και ένα άλλο τέλος. Εκείνο που αναφύγουμε από την πόρτα μπορεί όταν δεν θα ενεργοποιήσουμε τη Σλεντρίνα να τρέξει από πίσω μας. Δεν ξέρω, δοκιμάστε το εσείς. Μέχρι εδώ τέλος το βίντεο μου. Ελπίζω να μάθατε κάτι καινούριο και να τα χρησιμοποιήσετε όσο θα παίζετε. Αντίο σας.